Ωραία. Ξεκινάμε το. Εννοείται. Πώς θα γίνει η εξάσκηση. Αχ, παιδάκι. Λοιπόν, και με τα δύο χέρια μου θες για να σε βοηθήσει, απλά δεν θέλει πάρα πολύ πίνα, γιατί πας αυτό όπως χθες. Θέλει αρκετή, απλά θέλει σταδιακά πάλι. Νομίζω ότι στο επίσης. Σχεδόν, θέλει ακόμα. Όσο πουλάει έστω και λίγο, σημαίνει ότι δεν είναι. Και ειδικά τώρα για αυτό που θα το κάνουμε και λίγο ιδιαίτερο το σχέδιο, θέλει οπωσδήποτε να είναι και τερευμένο. Ή θα κάνουμε δύο τρύπες ουσιαστικά. Δηλαδή θα κάνουμε τη μία που θα είναι στο κέντρο και θα είναι μετά πρέπει να τα κλείσουμε, να τα ενώσουμε. Είναι δηλαδή λίγο περίπλοκο. Είναι, είναι. Και θα δεις τώρα που χρησιμεύουμε αυτό που κάναμε χθες, που το κάναμε το κλείσιμο, δηλαδή ουσιαστικά είναι σαν να φτιάξουμε, κοίτα, το πιάτο που πρέπει να είναι στο βαθύ, μαζί με αυτό μέσα. Wow. Πιο πολύ θέλω να πιέσεις κάτω. Μην τραβάς τόσο πολύ. Γιατί άμα τραβάς μόνο, τότε η δύναμη που ασκείς είναι έτσι. Ενώ εμείς θέλουμε να είναι έτσι, προς το κέντρο του τροχού. Παράγει. Εντάξει, το πρώτο σου σου πει. Αλλά θέλουμε να είναι από εδώ. Και δηλαδή, εσύ όπως τραβάς έτσι, να είναι έτσι. Να πάει στο κέντρο του τροχού από εκείνη την πλευρά. Εντάξει, δεν είναι αυτό κάτι. Αγνώρισε το, απλά αυτό και θα το κεντράξει έτσι και θα το δάχτυλό σου. Να το στρώσω απ' πάνω. Αυτό σου μερίζω πιο παλακός που είναι σημαντικό. Σχεδόν το έχεις φτάσει. Σιγά απελευθέρωσέ το. Αυτό είναι. Τώρα βλέπεις στο κέντρο. Δεν μας τάσει. Λοιπόν, καθάρισε με λίγο μόνο εδώ πέρα απ' έξω, από το δάχτυλό σου, δηλαδή εσύ από εδώ, να φύγει ο πυλώστος που περισσεύει στην άκρη. Αυτό είναι καλό να καθορίζουμε γενικά, ξέρεις πού τελειώνει, να ξέρουμε που είναι η βάση μας. Όταν δουλέψουμε, πήγαινε μέχρι να μπει στο πυλό. Πιο πολλά βοηθάει με αυτό για να κουράζει τα δάχτυλά σου, με τον ατύχημα. Μπράβο. Έτσι, εντάξει, όχι πολύ. Και να προσπαθείς να μην πας, κοίτα, γενικότερα, να μην δείχνει το δάχτυλό σου αντίθετα από τη φορά. Όπως και τα εργαλεία. Γιατί έτσι μπορεί να καρφωθεί μέσα. Οπότε θα πας μέχρι εδώ. Άντε μέχρι εδώ έτσι. Εδώ. Όχι έτσι. Όχι έτσι. Γιατί έτσι με το νύχι, ας πούμε, απλά το αφαιρεί. Αλλά δεν πιέζει το νύχι κάτω. Αυτό δεν, εντάξει, δεν είναι κάτω. Δεν μπορεί να το μέχρι. Είναι. Μας είναι διάφορο κιόλας την νύχι. Λοιπόν, ωραία. Τώρα. Θα κάνουμε μια τρύπα για τη βάση, αλλά θα την κάνουμε ως εξής. Θα κάνεις μέχρι τη μέση, δηλαδή θα πάμε μέχρι τελείως κάτω όπως κάνουμε κάθε φορά. Μετά θα το ανοίξουμε λίγο και θα ξανακατεύουμε λίγο, να κάνουμε κάνουμε κάτι βάση και κάποιο θα τέλειωνε. Εντάξει. Για κάτω να δούμε. Ό,τι πεις. Αυτό. Όπως κάνουμε κανονικά. Σταθεροποίησε το με το αντίχειρά σου λίγο. Πρώτα σημαδεύουμε και πιάνω το ποδό, κοίτα. Έτσι. Για να μην είναι δύο να πιέζουν σε ένα σημείο. Και να το πω εδώ καλύτερα. Μπράβο. Δεν χρειάζεται σου, γιατί το κρατάω και για να είναι λίγο σταθερό. Αυτό. Και στην αρχή απλά σημαδεύεις που είναι η μέση. Έχω σημαδέψει. Ναι. Και τώρα σιγά σιγά πιέζεις να μπει μέσα στο δάχτυλό σου για να κάνουμε την τρύπα για τη βάση. Πάμε. Σιγά σιγά τώρα πιο κάθετα. Το μασάζ. Ναι, τώρα είναι το μασάζ. Απλά μέχρι εκεί τώρα. Τώρα άνοιξε το προς τα σένα, χωρίς να πιέσεις άλλο κάτω. Και λίγο πιο ψηλά, να σου πω. Λίγο πιο ψηλά, λίγο πιο ψηλά, λίγο πιο ψηλά, λίγο πιο ψηλά, να τρώσω. Εκεί. Τώρα άνοιξε το. Για να έχουμε λίγο πυλό να δουλέψουμε άνοιγμα. Μπράβο, τώρα άνοιγε. Σιγά σιγά. Καλά, δουλεύω. Καλά, δουλεύω. Τώρα λίγο λίγο ακόμα. Έχει. Τώρα πιέσει κι άλλο κάτω. Τελείως να πάει. Χωρίς να πας στο κέντρο, έτσι. Προσοχή σε αυτό σταθερά. Σιγά σιγά να πιέσει κάτω. Λίγο πιο πολύ προς τα σένα. Να μην πας στο κέντρο. Εκεί. Μπράβο. Και τώρα πιέσει σιγά σιγά προς τα κάτω. Θέλει να είναι τόσο φαρδί. Και λίγο πιο έξω. Λίγο πιο έξω. Λίγο πιο έξω. Είναι δύσκολο. Εκεί. Αυτό είναι. Εντάξει. Λοιπόν,
Κοιτάξτε, γενικότερα είναι καλύτερο να έχουμε λίγο παραπάνω. Ναι. Εντάξει, δεν πειράζει τώρα. Θα το πόσο. Εντάξει, έχει κάποιος. Λοιπόν, ωραία. Τώρα αυτό, στη μέση, το βουναλάκι, θα δουλέψουμε σαν να είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι. Και τι κάνω εδώ πέρα. Θα πας και θα πιέσεις το κέντρο, θα κάνεις μια άλλη τρύπα, αλλά θα πας μέχρι τέρμα. Δηλαδή θα πεις τώρα στον τροχό. Θα πεις μέταλλο. Ωραία. Οπότε από εδώ σιγά σιγά σταθερά θα κάνεις μια τρύπα μέχρι τη βάση. Σταθεροποιείς πάνω το χέρι σου, οπότε μην το έχεις στον αέρα. Μπράβο. Και σιγά σιγά μην είναι τεντωμένο το δαχτυλό σου, να είναι λίγο λίγο λυγισμένο για να μην χάνει την ισορροπία. Λίγο λύγισε εδώ πέρα. Λίγο ακόμα εκεί. Γιατί άμα είναι τελείως σταθερό, μπορεί να στο πάρει. Πιο πάνω. Και αυτό το κάτω-κάτω μπορεί να το κατεβάσουμε κιόλας, δεν μας ενοχλεί για τώρα. Α. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Πήγαινε κάτω μέχρι τελείως τη βάση. Όσο πιο σταθερά γίνεται, μπορεί να χάσουμε το κέντρο. Έχω πάει. Έχω κουμπίσει. Α, κουμπίσει τον τροχό. Ναι. Λοιπόν, τώρα εκεί πέρα υπάρχουν δύο τρόποι για να το ανοίξουμε. Ο ένας είναι απλά να το ανοίξει προς τα σένα. Αλλά επειδή είναι λίγο πιο δύσκολο, είναι να σπρώχνω λίγο προς τα μπροστά για να φαρδίνω λίγο αυτή την τρύπα που έχει εκεί πέρα. Απλά χωρίς να κουμπάει τον ήχο προς τα κάτω. Δηλαδή έτσι. Μπράβο, αυτό. Τώρα, το πόσο φαρδιά είναι η τρύπα, εσύ το αποφασίζεις. Δηλαδή, αυτό θα είναι το εσωτερικό του ντόνατ. Δηλαδή, όπως θα είναι το ντόνατ έτσι. Τεράκι. Ναι, τώρα εσύ σκέψου πόσο θες να είναι. Θες να είναι πιο φαρδί ή πιο στενό εκεί πέρα η τρυπούλα που θα έχει. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το φανταστώ. Πιο φαρδί, ας το κάνουμε πιο φαρδί. Να ξέρεις, πόσο πιο φαρδί είναι, τόσο πιο λεπτό θα φαίνεται το ντόνα. Πόσο πιο στενή είναι η τρύπα, τόσο πιο στρογγυλό και πιο έτσι γενναιόδωρο, ας πούμε, θα φαίνεται. Α, ωραία. Όπως τις ήξερα. Ναι, κάτι διάμεσο. Οπότε λίγο λίγο ακόμα, όχι πολύ. Λίγο λίγο. Λίγο λίγο ακόμα. Στα μπροστά πει. Στα μπροστά. Εντάξει, κάτω. Καλά είναι. Λοιπόν, τώρα στρώνεις λίγο εδώ πέρα πάνω, πριν το συνεχίσουμε. Δηλαδή, στρώσουμε λίγο το χείλο του εκεί πέρα του εσωτερικού μαγαζιού. Πάρε το πιέσαι, πρέπει να σταθεροποιηθεί. Πράγμα. Άξι, αυτή η επιλογή γύρω-γύρω η αεκόλη δεν μα ενδιαφέρει πολύ, δεν είναι το πρόβλημα. Απλά το χείλο να σταθεροποιηθεί. Σιγά-σιγά άστο. Λοιπόν, τώρα θα πάμε λίγο εδώ πέρα. Πα από εδώ πέρα. Όχι, δεν μα παίζει. Η πηλή γύρω-γύρω αυτά είναι. Αυτό είναι ο μαγικό πυλό, δεν μα ενδιαφέρει. Είναι... Λοιπόν, από εδώ τώρα θα πα και το ακουμπήσει τη βάση και θα το τραβήξει σιγά-σιγά προ τη σένα για να ανοίξει λίγο. Σιγά-σιγά. Σιγά-σιγά, μην το πιάσει. Θυμάσαι ότι όσο πιο έξω πάμε, τόσο πιο απαλά θέλει. Πιο απαλά, πιο απαλά. Για να μην χάσουμε τη φόρκη, μην το πιέζει κάτω, θα γίνει πολύ λεπτό μετά. Πράγμα. Εκεί συνέχισε το τραβάζει το κόμμα. Τώρα αυτό θα είναι το εσωτερικό του ντόνατ. Ναι, όσο βολεύουν. Απλά να προσέχεις να έχεις τον έλεγχο. Μην τραβάζει δηλαδή με δύναμη. Θέλει σταδιακά. Λίγο εδώ πέρα ακόμα παραπάνω για να επεκταθεί η βάση του ντόνατ. Εκεί. Μπράβο. Αυτό είναι. Λοιπόν, τώρα, άστο σιγά σιγά, κλείσω ένα κλικ, πολύ λίγο, δηλαδή από εδώ που να πάει μέχρι εδώ, έτσι όπως το κλείνουμε κανονικά, απαλά-απαλά θέλει, όχι πολύ δυνατά πάλι, να θυμάσαι. Απλά το αγκαλιάζει, μπράβο, να πας κάποιον να το πνίξεις. Έτσι, με τρυφερότητα όμως. Εκεί, πιο λίγο, πιο λίγο. Σιγά σιγά αυτό τώρα. Αυτό το κάνουμε όπως έχω πει, απλά και μόνο για να γίνει σωληνάκι, για να μπορέσουμε να ονομάσουμε τον πυλό πάνω πιο εύκολα. Wow. Στρώσε λίγο το χείλος, το δάχτυλό σου. Τώρα
Βάλτε ένα κλικ παραπάνω πίεση εκεί πέρα τώρα, να είστε πληθεί. Πίσω πίεση. Κάνουμε το μικρό τώρα. Ναι. Τώρα θα αφήσουμε και λίγο πιο πολυπλοκές, θα μας την κολλήνει. Τώρα θα είναι λίγο πιο δύσκολο, αλλά εντάξει, το καταφέρνω. Εντάξει, σιγά σιγά, ας το κοιτάξει. Σε αυτό είναι πολύ σημαντικό να μην έχει πολλά νερά μέσα, το τελειώνουμε. Θέλω να το πλύσουμε. Πρέπει να μην έχει καθόλου νερό μέσα. Λοιπόν, τώρα, θα ξεκινήσει το ψηλώνεις αυτό εδώ πέρα λίγο και αυτό εδώ πέρα λίγο. Λίγο. Δηλαδή θέλω να κάνω και τα δύο ψηλά σωληνάκια. Ξεκίνα λίγο πρώτα με το έξω που είναι λίγο πιο εύκολο και μετά θα ψηλώσω και το μέσα. Όπως το κάνουμε κανονικά. Έχω ξεχάσει το φέτο. Έτσι, πάμε. Σιγά σιγά, δεν θέλει πίεση. Και αυτό τι... Κοίτα. Τακ, τακ. Αυτός ο αντίχειρας πάει και ξεκουράζεται εδώ. Εδώ έτσι. Και δουλεύουν αυτά τα τρία. Δηλαδή, ένα, δύο δουλεύουνε. Αυτό πάει επ' έξω, σαν να πας και μετά το πιάνεις, ωραία. Και αυτό εδώ είναι επέκταση. Προέκταση του κουραντήλου μας. Ενωμένα όμως. Μπράβο, εκεί. Έτσι. Αυτό και σιγά σιγά πιέζει και ανεβαίνεις. Απαλά όμως. Καλά το πας τώρα, ανέβαινε σιγά σιγά σταδιακά. Αν μόλις χάσει τον έλεγχο, μειώνεις την πίεση που ασκείς. Δηλαδή, αν το χέρι σου και λίγο κουνάει περίεργα, μειώνεις την πίεση, αλλά συνεχίζεις να ανεβαίνεις. Μπράβο, σιγά σιγά. Και στην κορυφή σιγά σιγά απελευθερώνεις. Ένα λίγο παραπάνω πίεση πέρα στη βάση και λίγο πέμπνε. Απαλά όμως μου είναι σταθερή όπως μου πει. Σιγά σιγά ανέβαινε. Μπράβο. Σιγά σιγά με την κορφή. Ωραία, στροπίζει λίγο το χείλος. Δεν ξανακάνω την κίνηση. Πολύ ωραία. Και τώρα θέλω να ψηλώσεις το μέσα. Το μέσα τώρα είναι λίγο πιο ιδιαίτερο όταν το ψηλώνεις. Γιατί το χέρι σου είναι αυτό που θα πάει μέσα κάπου έτσι. Και πιέζει και με τα τρία πάλι. Η ίδια φιλοσοφία, απλά τώρα αυτό είναι το μέσα που πάει το τροφό. Και το πιέζει και σιγά σιγά το ανεβάζει. Και θέλω να το ψηλώσουμε όσο γίνεται πιο πολύ. Όπως γίνεται, ίδιος τρόπος ακριβώς. Απλά αυτό το δάχτυλο πάει μέχρι μέσα. Πρώτα τα αριστερό βάζει πάντα και μετά το δεξί, σαν πρέκταση. Έτσι. Δεν πειράζει. Κοίτα, έτσι. Δηλαδή να είναι από πάνω, για να μην πα στο δίχωμα. Βλέπεις, και σιγά σιγά το πιέζεις και ανεβαίνεις. Απαλά, να χάσει τον έλεγχο. Σιγά σιγά και ανέβαινε προς τα πάνω. Είναι στο ίσιο πολύ ώρα. Λιγότερη πίσω ανεβαίνεις, πολύ λιγότερη τώρα, γιατί πάρα πολύ. Σιγά σιγά απελευθερωσέ το. Λοιπόν, και το πρέπει να προσέχεις, να μην σου γίνει τόσο αιχμηρό. Γιατί αυτό και μπορεί να σου κόψει και να φύγει, αλλά και ακόμα και να το ολοκληρώσουμε, μετά δεν μπορεί να ενωθεί. Θέλουμε να είναι αυτό παχύ. Δηλαδή να είναι πιο χοντρό αυτό. Γιατί εσύ τώρα τι στέλνει, από κάτω πήρες λίγο, τράβηξες λίγο πάνω, αλλά μετά στη μέση περίπου το σταμάτησες να το τραβάς το πυλό και απλά λέπτυνε στο υπόλοιπο που υπήρχε. Οπότε δεν ψήλωσε το σωληνάκι μέσα. Και το πράγμα πρόσεξε να ο πυλός εδώ πέρα κάτω που είναι. Φτάσει μέχρι και την κορφή. Σιγά σιγά αυτό φτάνει. Δηλαδή πρέπει να νιώσει το πυλό να ανεβαίνει. Δοκίμασε το να δεις. Σιγά σιγά μέχρι το πυλό από κάτω μέχρι πάνω. Να μην λεπτύνει. Θέλω να μείνει το ίδιο πάχος. Και σιγά σιγά όπως πάντα. Μπράβο. Πολύ καλύτερα. Βλέπεις τώρα που ανεβαίνει ο πυλός λίγο. Τώρα, εδώ πέρα δεν χρειάζεται να το κάνεις άλλο. Τώρα, αυτό που καθορίζουμε επίσης τώρα πριν ξεκινήσουμε να το κλείνουμε είναι το πώς θα είναι μέσα το εσωτερικό του ντόνατ. Το οποίο σημαίνει ότι επειδή θέλουμε να είναι στρογγυλό όλο γύρω-γύρω, θα είναι στρογγυλό γύρω-γύρω, έτσι δεν είναι. Και να μην είναι, ας πούμε, στρογγυλό από εδώ και να πάει μέχρι εδώ στρογγυλό και μετά να είναι περασιά ή ίδιο ίσιο. Θες να είναι, κοιτά, να πάει όλο στρογγυλό. Έτσι δεν είναι. Οπότε. Κοίτα να δεις, Δίνω. Δείξτε το κάνουμε να είναι έτσι. Δηλαδή να πάει από μέσα να αγκαλιάζει. Δηλαδή να κοιτά, βλέπεις εδώ πέρα που είναι στρογγυλό αυτό εδώ.
όλο να είναι στρογγυλό. Όχι να είναι στρογγυλό το απέξω και μετά εδώ πέρα να είναι flat. Okay. Καταλαβαίνεις. Ναι. Okay. Άμα δεν καταλαβαίνεις, θα το λες. Δεν έχω πρόβλημα να το ξαναξηγήσω. Είναι στο πω διαφορετικά. Λοιπόν, οπότε το ξαναξηγήσω εγώ για να το ανοίξεις εσύ. Ωραία, οπότε εσύ άνοιξε λίγο. Τι κάνεις. Το κλείσεις λίγο στη μέση και να το ανοίξεις λίγο στην κορφή. Με τον ίδιο τρόπο που φτιάζουμε αυτό που κάνουμε τώρα το ντόνατ, φτιάζουμε, κοίτα, και τις λεμονοστήφτες. Δηλαδή αυτό εδώ πέρα το φτιάζεις έτσι. Oh, κοίτα. Wow. Βλέπεις, είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή αυτό που το κλείναμε τελείως και το αφήναμε με τερό, θα ήταν για να στήφεις λεμόνια ή πορτοκάλια. Ή οτι άλλο θες, τέλος πάντων. Με αυτόν τον τρόπο φτιάζεις. Έτσι φτιάζεται και η κούπα της δικαιοσύνης. Η κούπα του Πυθαγόρα. Ναι. Έτσι φτιάζεται. Δεν ξέρω. Είμαι από την Πυθαγόρια. Ναι. Ναι, α, ναι, από εκεί πέρα λοιπόν έτσι πιάζεται. Πάνω κάτω. Απλά το Πυθαγόρα του κούπα την αφήνει έτσι, το πρώτο στάδιο, το ψηλώνει αυτό και τα αφήνει μέχρι εδώ, αφήνει αυτό στη μέση. Και μετά φτιάζει ένα καπάκι το ανάποδο, δηλαδή σαν να είναι το ματσούκι, α πούμε, να είναι αυτό εδώ πέρα, και το βάζει καπάκι πάνω και του κάνει κάποιε μετατροπέ για να μπει το νερό μέσα και μετά να βιάζει. Είναι ενδιαφέρον να έχουμε παραπάνω χρόνο στο έντυπο αυτό. Έτσι, μόνο και μόνο εξή, ειδικά αφού είναι και των προγόνων σου εκεί πέρα καταγωγή, είναι σημαντικό. Λοιπόν, ωραία. Τώρα κάνε αυτό που σου είπα, δηλαδή στενεύουμε λίγο εδώ πέρα και μετά θα το ανοίξει λίγο στην άκρη. Αυτό, τίποτα άλλο. Μην το πολύ σκέφτεσαι, στενεύουμε στη μέση και ανοίξει πάνω στην κορφή. Έτσι. Όπως κάνεις να το ψηλώσει, απλά θα πιέσει το αντίστοιχο σημείο. Λοιπόν, στη μέση θα το στενέψει λίγο, δηλαδή θα πιέσει λίγο απ' έξω. Στη μέση, το μέσα δεν πιέζει. Απλά το καθοδηγεί και το στρώνει, τίποτα άλλο αυτό. Και όσο φτάνει πάνω, το ανοίγει. Δηλαδή πιέζει λιγότερο το απ' έξω και περισσότερο το από μέσα. Δύσκολο. Εντάξει, αφού το έκανε σχεδόν. Βλέπει τη μέση που το στέναψε. Ναι. Τώρα απλά θέλουμε να το ανοίξει. Δηλαδή, σαν να κάνουμε αυτό. Θυμάσαι που στρώνουμε το κύλο ανάποδα. Με τα δύο δάχτυλα κάτω. Μπράβο, σαν να στρίψει ένα κλειδί. Απαλά, απαλά και μία κίνηση σταθερά. Αυτό είναι. Τέλεια. Δεν χρειάζεται άλλο. Βλέπει. Απλό είναι. Και τώρα από εδώ θα ξεκινήσουμε να το ψηλώνουμε, να το πάμε πάνω ψηλά, ψηλά, ψηλά όσο γίνεται και μετά το κλείσουμε, να τα ενώσουμε. Όπως το ψηλώνεις κανονικά, όπως κάνουμε κανονικά τα βαζάκια αυτά, όχι αυτό, το εξωτερικό τώρα πάμε τυχείο. Όπως κάνουμε τις άλλες φορές, όπως κάνεις τον μπολ, ας πούμε. Σκέφτε τώρα τι φτιάχνεις τον μπολ. Απλά έχεις το νου σου λίγο αυτό. Μπράβο, σιγά σιγά. Λιγότερη πίεση από μέσα, λιγότερη πίεση από μέσα, πολύ λιγότερη. Λίγο περισσότερο απ' έξω και συνέχισε να ανεβαίνεις μέχρι πάνω, σταθερά. Δεν έχει προς τα πάνω, να στήσω μία, ανέβαινε, ανέβαινε, ανέβαινε. Μπράβο. Πολύ ωραία. Ωραία, τώρα κλείστε με το χέρι σου πριν το ξανακάνεις. Μπράβο. Σιγά σιγά, όχι από τη βάση, από εκεί πράξεις και ανοίγει. Σιγά σιγά, να προλαβαίνει να απορροφήσει την κίνησή σου. Μπράβο, σιγά σιγά, πιο σιγά, πιο σιγά, πιο σιγά. Αυτό γίνεται όταν πας το πιέσεις πολύ και δεν προλαβαίνει να γυρίσει. Δηλαδή τώρα δεν σου πω, και τελείως ανοιχτό να το έχω, ωραία. Άμα το κάνω απαλά, απαλά. Δηλαδή δεν το πιέζω να γίνει απότομα η κίνηση, χάνει την ισορροπία του. Wow. Οπότε προσέχω απλά. Wow. Ωραία. Λοιπόν. Και απλά το πάω σιγά σιγά, σαν να σπρώχνω μπροστά από σου πει. Εμείς στοχεύουμε να το κάνουμε έτσι, να κλείσει τελείως μέχρι εδώ και μετά από εδώ το αδείξουμε να ενωθούν αυτά τα δύο. Καταλάβεις. Γι' αυτό είναι λίγο δύσκολη αυτή η τεχνική. Αν είχαμε λίγο περισσότερο πυλό στο κέντρο, θα ήταν λίγο πιο απλό, αλλά εντάξει, για τώρα έτσι πως θα το προσαρμόσουμε. Πολύ βασικό μέσα και να μην σημαίνει να το προσαρμόζεσαι. Γιατί καμιά φορά, αν έχει κάνει ειδικά κανένα περίεργο σχέδιο και το έχει προσπαθήσει πολύ κτλ. Κτλ. Πρέπει να το κάνει να δουλέψει. Όπω σου βγει και λε, πρέπει να το φτιάξω. Λοιπόν, ωραία. Ξανακλείσει το, όπω είπαμε, και μετά συνεχίζει το ψηλώνει. Απαλά, απαλά. Σαν να σπρώξει, αγκάλιασε το, να είναι φυσική κίνηση. Αυτό, μπράβο. Σαν να το χαϊδεύεις είναι, δεν είναι σπροξιά. Μπράβο. Και νεράκι. Απαλά, 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 απαλά. Μου γιατί κάνεις την κίνηση, μειώνουμε την πίεση. Αυτό είναι. Σιγά σιγά απελευθέρωσε τώρα. Βλέπεις τώρα που έγινε επίπεδο. Ωραία. Τώρα και τώρα ξεκινάς το ψηλώνεις. Α, έτσι φτιάχνουν και τα δυναμικά τα σάκια. Με αυτή την τεχνική. Δηλαδή τώρα αυτό να το κλείναμε και κάναμε ένα καπάκι να κάθεται από πάνω, είναι το δυναμικό τασάκι. Είναι, αυτό έχει πολλές εφαρμογές. Είναι ενδιαφέρουσα χώρο.
Λοιπόν, ωραία, μπορείς να συνεχίσεις τώρα να το ψηλώνεις. Όσο γίνεται πιο πολύ προς τα πάνω σου μπορείς. Σιγά σιγά, να θυμάσαι, το ψηλώνουμε κάτι, λιγότερη πίεση από μέσα, λίγο περισσότερη απ' έξω. Γιατί αλλιώς ανοίγει, αντί να κλείνει. Mm. Σιγά σιγά. Α, γι' αυτό μου λέει να το κλείσω. Όχι πολύ πίεση, είναι μέσα στο ίδιο σημείο, ανέβαινα. Ανέβαινα, μην ξεκινήσει. Περισσότερο πίεση στη βάση θέλουμε και λιγότερο όσο ανεβαίνουμε. Το θυμάσαι και αυτό. Σιγά σιγά ανέβαινε, μην ξεκινήσουμε πάρα πολύ ώρα. Ανέβαινε σταθερά. Λιγότερη πίεση όσο ανεβαίνει. Σιγά σιγά, λίγο ακόμα. Λιγότερη από μέσα, λίγο περισσότερο απ' έξω πίεση. Πάλι σου γεννήσει λίγο. Μπράβο, μέχρι την κορφή πήγαινε. Μπράβο. Βλέπεις τώρα που δεν άνοιξε πολύ. Κάτσε να σου πει μετά. Βλέπεις που έχεις γίνει ψηλό τώρα και γίνεται το σχήμα που θέλουμε. Λοιπόν, τώρα γιατί θα αρχίσουμε να το κλείνουμε, πρέπει να δώσουμε το σχήμα το στρογγυλό. Επειδή προφανώς πρέπει να είναι ρόδα. Οπότε τι θα κάνεις, θα πρέπει να το σπρώξεις από μέσα λίγο. Αυτό το κάνεις λίγο μετά, δηλαδή πρώτα το κλείσουμε. Αλλά μετά θα αυτό κλείσεις λίγο από εδώ έτσι. Θα το σπρώξω από εδώ μέσα για να κάνει την κοιλιά και να γίνει στρογγυλό. Μετά το κλείνουμε τελείως. Εντάξει. Λοιπόν, οπότε κλείσει το πρώτα λίγο το χέρι σου στην κορφή. Σιγά σιγά πάλι θυμάσαι. Μπράβο, να είναι τα χέρια σου ενωμένα όσο γίνεται. Να έχουν επαφή. Γιατί έτσι σταθεροποιούνται κιόλα, δεν φεύγουν από τη θέση του έτσι. Άμα είναι συντονισμένα. Μπράβο, πιέζει λίγο ακόμα, κλείσει το λίγο ακόμα. Κλείσει το πέρα. Μπράβο. Αυτό είναι. Σιγά σιγά πολύ περισσότερο. Δες τώρα πώς είναι, βλέπεις. Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα είναι ένα δάχτυλο, είναι δύο. Όποιος βλέπω, είναι με δύο προτιμώ για να βλέπω και αυτά στη μέση. Θα το πιέσεις από μέσα με αυτό που να κάνει την κοιλότητα αυτή εδώ. Θα το κάνω για να δεις και θα τη σβήσω. Βλέπεις. Σιγά σιγά. Αλλά να μην γίνει πάρα πολύ έντονο πάλι, με ίσα ίσα να φαίνεται. Δηλαδή αυτό το λίγο. Mm-hmm. Γιατί αν το κάνει πάρα πολύ, δηλαδή αν το κάνει τόσο έντονο, μετά δεν θα φτάνει απλώ για να το κλείσουμε. Οπότε πρέπει να το κάνει λίγο αμυδρά. Την κοιλότητα αυτή. Ωραία, κάτω εσύ. Οπότε κλείνουμε πάλι λίγο και μετά κάνει την κοιλότητα. Μόνο στην κορφή κλείσε. Μπράβο. Αγκάλιασε εδώ, να είναι τα χέρια σου ενωμένα, να θυμάσαι. Γιατί βλέπεις που αυτό χωράει το χέρι. Δηλαδή που δεν μπορείς να το σταθεροποιήσεις. Αυτό εκεί. Εντάξει, φτάνει τώρα. Θα χωράει το χέρι σου μέσα. Και τώρα, σαν να πας το ψηλώσεις, με αυτά τα δύο δάχτυλα κατά προτίμηση, θα πας και θα το πιέσεις λίγο από μέσα, ενώ φέρνεις πυλό πάνω και ενώ σπρώχνεις. Δηλαδή, σαν να το ψηλώσεις κανονικά σκέψου. Απλά θα πιέσεις λίγο παραπάνω από μέσα. Για να ανοίξει κοιλιά εδώ πέρα. Και όταν φτάσεις πάνω, θα φορτίσεις. Εντάξει. Σιγά, μπράβο. Μπράβο. Λιγότερη πίεση. Ανέβαινε τώρα προς τα πάνω. Μπράβο. Τώρα σιγά σιγά άστο. Μπράβο. Πολύ ωραία το έκανες. Λίγο λίγο παραπάνω από ό,τι χρειαζόμαστε. Οπότε θα το κλείσει λίγο πάλι στην κορφή σιγά σιγά. Πρέπει να το κλείσουμε σιγά σιγά έτσι. Μας που κλείναμε το βαζάκι. Χθες. Που κλείναμε σιγά σιγά. Κλείσουμε δηλαδή από πιο χαμηλά. Και κλείναμε, 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 κλείναμε και πηγαίναμε. Ωραία. Το ψηλώνουμε λίγο αυτό, επειδή έχουμε πολύ πυλό. Βλέπει όσο πάψω και παίρνει την πλάση από αυτό. Οπότε το λεπτύνουμε για αυτό κι άλλο. Και το φέρνουμε σιγά σιγά, δηλαδή το ψηλώνει προ τα μέσα. Και το ξανακλείνουμε. Εντάξει, μην το σκέφτεσαι πολύ το μυαλό σου. Όσο πολύ το σκέφτεσαι, τόσο δεν τα καταλαβαίνει και τα μπερδεύεσαι. Είναι λίγο μπούσουλα στην αρχή μέχρι να τα μάθει. Λοιπόν. Ωραία. Οπότε τώρα κλείνουμε, ψηλώνουμε. Κλείνουμε, ψηλώνουμε. Αυτό. Μην κάτσε τώρα να λύσει πώς και γιατί. Θα δεις πώς θα βγει και θα το καταλάβεις μετά. Είναι κάποια πράγματα που τα χέρια τα καταλαβαίνουν πρώτα και μετά το μυαλό. Κλείνουμε και ψηλώνουμε. Αυτό. Εσύ αυτό να έχεις το μυαλό σου. Θυμάσαι πώς το κλείνεις, άρα το κάνεις. Μετά το ψηλώνεις και πάμε να πάρεις. Πώς το ψηλώνουμε. Όχι αυτά τα δύο δάχτυλα. Θυμάσαι τα δύο. Ή αυτά τα δύο χρησιμοποιούμε ή αυτό. Μπράβο. Σιγά σιγά. Ενωμένα τα δάχτυλα, μπράβο και τα χέρια σου.
και σιγά σιγά ψηλώνεις και πας προς τα μέσα. Πού έχω πίεση? Κανονικά, όπως το ψηλώνεις και με τα δύο, απλά θα το τραβάς προς τα μέσα. Δηλαδή, τώρα το φας ευθεία πάνω ή προς τα έξω, το πας προς τα μέσα. Προς εκεί? Όχι, προς το κέντρο του τροχού. Δηλαδή, σκέψου ότι, είναι μια, ότι τραβάς μια ακτίνα και την τραβάς προς τα έτσι. Ουσιαστικά τώρα κάνουμε μια γεφυρούλα για να ενώσουμε αυτό το τείχομα, το εξωτερικό και το εσωτερικό. Μπράβο. Ωραία. Ψήλωσε το κι άλλο. Από κάτω, χαμηλά είναι εκεί. Σιγά σιγά μην πιέζει το σχολείο από μέσα. Μπράβο. Πολύ καλύτερα. Μπράβο. Ανέβαινε με την πάνω σου, πιο ψηλά μπορείς. Πολύ ωραία. Και ξανά, από τη βάση. Μην πιέζεις τόσο πολύ από μέσα. Πιέζεις πάρα πολύ από μέσα και ανοίγει και μας γίνει πόλη. Μετά το κάνουμε όχι λίγο νοστίφτη, πεπονοστίφτη. Μπράβο. Ωραία. Σιγά σιγά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα από εδώ πέρα, ξεκινήσεις από κλείνεις. Το κλείνεις σιγά σιγά, γιατί είναι μαλακός ο πιλότος και είναι και πιο λεπτό τώρα. Σιγά σιγά. Έτσι κάναμε χθες το βαζάκι που έφτιαξες. Σιγά σιγά. Κάτω. Το σπρώχνεις σιγά σιγά να κλείσει μέσα. Wow. Σιγά σιγά να κλείσει μέσα. Μέχρι να συναντηθούν αυτά τα δύο. Wow. Εντάξει. Θα σου ξαναβάσω στη θέση του φυσικά. Τώρα θα κλείσω εσύ. Και έτσι κλείνοντάς του δημιουργείται και η κοιλιά κι άλλο έξω. Γι' αυτό θέλουμε πολύ αμυντρά στην αρχή να φαίνεται. Να θυμάσαι τα χέρια σου συντονισμένα σου γίνεται. Και δεν είναι ανάγκη να τα έχεις. Σιγά σιγά απελευθερωσέ το λίγο. Λοιπόν, θα σου πω κάτι να διορθώσω. Δες πως τα έχω εγώ. Εγώ δεν τα έχω ενωμένα εδώ, γιατί σε περιορίζει. Τα έχω το ένα πάνω από το άλλο. Και δεν πιέζω με αυτά εδώ και αυτά μένουν κάτω, στο ίδιο σημείο πάνω. Δηλαδή ξεκινάω από κάτω, σαν κύμα σκέψου ότι πάει. Και ανεβαίνω προς τα πάνω. Από κάτω πιέζω και πάω προς τα πάνω. Γιατί άμα μείνω και τα πιέζω εδώ έτσι, δεν θα μου φτάσει πολύ μακριά. Βλέπεις, φτάνει μέχρι εδώ. Τότε έχω μείνει ένα κενό τέτοιο το οποίο δεν κλείνει εύκολα. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Μην το... Αυτό απλά το πολυσκέφτεσαι. Μήπως θα το αναλύσεις. Θα δεις που θα βγει. Λοιπόν, τώρα κλείσ' το. Προς τα μέσα. Ξεκινάς από εδώ. Και το πλήγουμε λίγο. Και κάποια στιγμή θα βρεθεί. Θα συναντηθούν αυτά τα δύο. Απλά κοιτά τα χέρια έτσι. Και όχι πάρα πολύ απότομα. Δηλαδή το κλείνεις απότομα, γιατί δεν γίνει μετά. Σιγά σιγά. Δεν γίνεται να το κάνεις με μία κίνηση δηλαδή να κλείσει. Ξανά από κάτω τώρα. Σιγά σιγά. Πιο πολύ πίεση κάτω, λιγότερη πάνω. Η ίδια λογική είναι σε όλες τις τεχνικές. Μπράβο. Πολύ ωραία. Ξανά. Περισσότερη κάτω πίεση. Λίγο περισσότερη ακόμα. Στην έχει πίεση λίγο παραπάνω για να σβήσει το τέτοιο. Ανέβαινε. Πάνω. Ανέβαινε. Σιγά σιγά. Πολύ λιγότερη πίεση. Βάζει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ξανά. Σιγά σιγά. Ανέβαινε. Και κλείνει. Μπράβο. Ξανά. Να σου σιγά σιγά που κλείνει. Mm-hmm. Πίεσε κι άλλο λίγο. Μπράβο. Ξανά. Πίεσε λίγο παραπάνω και τώρα. Μπράβο. Πολύ καλύτερα. Κλείνει τώρα. Λοιπόν, τώρα. Λοιπόν, τώρα, όταν θα φτάνεις προς τα πάνω, θα τους πρόξεις πιο πολύ προς τα μέσα. Και ξανά. Από εδώ. Πάμε μέχρι εδώ. Μετά, όταν φτάσουμε σε ένα σημείο που θα είναι περίπου ένα δάχτυλο, μετά θα κάνουμε ένα τάκ και θα είναι αυτό. Wow. Εντάξει. Αλλά έχουμε λίγο ακόμα. Λοιπόν, πότε θα σα βάλω να μπει εδώ πέρα. Πάμε σε λίγο το κουλό. Εντάξει, το θέλω εδώ και πέρα να σβηστεί. Λοιπόν, ωραία. Πότε συνέχισε το κλείνει τώρα. Σιγά σιγά να προλαβαίνει. Πιο σιγά, πράγμα, πιο αργά την κίνησή σου. Πολύ ωραία. Τώρα είναι σωστό. Συνέχισε έτσι να πιέζεις και να κλείνεις. Σιγά σιγά. Πράγμα.
Κάτι άλλο που θέλω να κάνεις είναι να προσπαθείς να ελέγξεις αυτή την κοιλιά εδώ πέρα να μην ανοίγει πολύ. Mm. Δηλαδή θα το κλείνεις, αλλά θα αφήσεις τη δάχτυλα κάτω να το ελέγχουν. Και θα κλείνει σαν το αγκαλιάζει όλο μαζί τώρα και κλείνεις με τα πάνω δάχτυλα, ας πούμε. Mm. Βέβαια τώρα είναι σχεδόν έτοιμο να κλείσει. Mm. Οπότε αγκαλιάζεις μόνο το χέρι και κλείνεις με αυτά. Εντάξει. Και έτσι, αυτά δεν είναι για χάριους, κανονικά. Αλλά εντάξει, θα το καταφέρουμε. Αγκαλιάζεις μόνο και κλείνεις μετά από κορυφαία, με τα δάχτυλα προς το πάνω. Μπράβο. Κλείνεις, σιγά σιγά. Σιγά σιγά, σιγά σιγά. Συνέχισε, σταθερά. Συνέχισε, έχεις πύλο από εδώ. Συνέχισε. Πιέσαι λίγο παραπάνω από εδώ. Εκεί. Λοιπόν, τώρα, μην πιέζεις, μην πιέζεις άλλο. Μην πιέζεις άλλο. Σιγά σιγά στο. Λοιπόν, τώρα το λάθος που έκανες είναι ότι πιέζεις από πάνω και το πιέζεις κάτω. Αυτό που είχαμε πει, θυμάσαι που σου πει όταν πιάζουμε το βάζο, όταν φτάνουμε στην κορυφή να το πιέσουμε πολύ, γιατί μετά μπορεί να κλείσει προς τα μέσα. Αυτό θέλει λίγο προσοχή όταν το πιέζουμε, να μην πιεστεί από πάνω προς τα κάτω. Το πιέζεις πάντα έτσι μια κλίση ανωδική. Και αυτό κάποια στιγμή, εάν υπάρχει αρκετό πυλό, θα βρεθεί. Βλέπεις. Δεν το κάνεις τελείως λάθος, δεν χρειάζεται να απογοητεύεσαι. Αυτό θέλει μικρές διορθώσεις. Δεν είναι αυτά, τα ξέρεις. Έτσι τα μαθαίνεις με λάθη. Άμα δεν κάνουμε λάθη, δεν μαθαίνουμε κιόλας. Γιατί μετά πας το κάνεις π.χ. μόνη σου και δεν έχεις εμένα πάνω σου πω κάνω το έτσι, κάνω το αλλιώς και τα κάνεις όλα τέλεια π.χ. τώρα ή τι έχει, ξέρω εγώ. Μετά θα πας να κάνεις όσο και θα ζητήσεις το λάθος και πεις μα αυτό δεν το ξέρω πώς το φτιάξω, ξέρω εγώ τώρα. Δεν ξέρω να το διορθώσω. Οπότε καλό να κάνεις το λάθος, ειδικά τώρα που είμαι κι εγώ μπροστά, για να πάρεις όσο καθοδήγηση να το διορθώσεις. Και να έχεις πώς να το αντιμετωπίσεις. Πρέπει. Ξανά το ίδιο. Αγκαλιάζουμε και κλείνουμε από πάνω, απλά προσπάθησε να μην το κλείνεις προς τα μέσα ή προς τα κάτω. Αγκαλιάζουμε όλο και κλείνουμε από αυτά. Και αυτά. Μπράβο. Σιγά σιγά. Πολύ ωραία. Ευθεία. Μπράβο. Βλέπεις που πάει σαν κύμα τώρα αυτό πάνω. Ναι. Αυτό είναι το σωστό. Πολύ ωραία. Εκεί. Σιγά σιγά τώρα άστο. Λοιπόν, τώρα θα πας να ενώσεις το. Αχ, βλέπεις. Μου κάτσε να ανοίξω, κάτσε εσύ. Δεν πειράζει. Να κλείσετε εσύ. Έτσι, δεν χρειάζεται. Κοιτάξτε δεν το τέτοιο, αν το πολύ σκεφτείς πάλι, είναι απλό. Πιάνεις αυτά δύο και τενώνεις. Απαλά, απαλά, σιγά σιγά. Δεν τα λιώνεις, τα ενώνεις. Δεν τα λιώνεις, τα ενώνεις. Μπράβο, σιγά σιγά, συνέχισε έτσι. Τέλεια. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα δεν υπάρχει μια σχετική. Υπάρχει φόρο μας, αλλά υπάρχει μια ανομαλία. Ναι. Αυτή εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτό το βελτιώνουμε με τον εξής τρόπο. Επειδή αυτό είναι μέσα στο έχει παγιδευμένο αέρα, ο οποίος προφανώς δεν συμπιέζει το αέρα στους κοσμοτήτες, τι θα γίνει. Ο αέρας είναι μέσα για τη δίστασή μας. Οπότε, άμα σπρώξω εγώ από εδώ πέρα κάτω, τι γίνεται, λες που γίνεται στρογγυλό όλο. Θα το πιέσω λίγο από εδώ και θα σβήσει. Πιέσω λίγο και από εδώ. Και από εδώ. Μετά αυτό θα σβήσει και γίνει στον κιλό. Οπότε πίεσε λίγο πρώτα από εδώ εσύ να πει, το πιέσει κάτω και μετά το πρώτα το διορθώσω. Θα δεις. Πίεσε εδώ κάτω. Παλά, παλά έτσι. Αυτό υπάρχουν πάρα πολλά για έλεγχο τα δάχτυλα τα αριστερά δεξιά. Ειδικά στην προκειμένη. Συνέχισε. Μπράβο. Λες που σβήνει σιγά σιγά. Λίγο ακόμα. Τέλεια. Σιγά σιγά το άφησε το. Λες που αρχίζει και γίνεται πιο η φόρμα μας. Λοιπόν, τώρα. Θα κάνουμε. Αυτό που κάνεις απ' έξω από εδώ, να αφαιρέσεις από τη βάση, και μετά θα το σουρπώσουμε. Mm. Και είναι έτοιμο. Αυτό. Έτσι. Μπράβο.
Μα πίεζε κάτω προς το κέντρο ουσιαστικά. Πάμε, συνέχισε τη σταθερά. Δεν φορείς και γίνεται μπομπέ. Ναι. Αυτό είναι ότι έχει τον αέρα μέσα και δεν έχει που να πάει ο αέρας, οπότε ψάχνει να βρει να βγει. Και σπρώχνει, σπρώχνει, σπρώχνει και έχει στον κιλό πάνω. Αυτό είναι. Σιγά σιγά κάνουμε τώρα να δούμε. Καθάρισε το κιόλα εδώ πέρα την πελεπούδα μας. Και τώρα το κάνεις όλο γύρω γύρω. Όπως είχαμε δει την άλλη φορά. Με αυτή την επιφάνεια. Από εδώ, έτσι. Έτσι. Από τη βάση, γιατί το σκύλεις από τη βάση εδώ έτσι. Yes. Α, ναι. Και ανεβαίνεις μέχρι πάνω εδώ. Ναι. Ακολουθάμε τώρα την κοιλότητα που θα πάει έτσι. Όλο πάνω. Τέλεια, σιγά σιγά. Που να παραμείνει στον κιλό. Πολύ ωραία. Συνέχισε εκεί να επιμείνει λίγο που να σβήσει κιόλα η γραμμή, αλλά όχι τελείω κάθετα. Θα το κάνει έτσι. Γιατί θέλουμε, κοίτα, το σου δείξω το κίνησμα ενώ. Κάθεσε το πρώτο. Λοιπόν. Εδώ. Ανεβαίνει, ανεβαίνει όπω κάνει μέχρι τώρα. Και μετά, μόλι φτάσει εδώ πέρα, κοίτα, στρίβουμε και πάμε μέσα. Και ξανακάνεις αντίστροφο μετά, γιατί θέλουμε να, είναι να γίνεται ομοιόμορφο να σβήνει. Mm-hmm. Κατάλαβες τώρα τι εννοώ, ότι η τρύπα αυτή στη μέση καθορίζει το πόσο μπομπέ θα είναι ή όχι, γιατί άμα ήταν πολύ μακρύ, θα ήταν σαν να ήταν μια σαμπρέλα, ποδηλάτου. Mm-hmm. Ή σαν στεφάνι. Mm-hmm. Δεν θα ήταν ντόνατ. Κατάλαβες. Mm-hmm. Αυτό. Ω, κάνει τελική τώρα εσύ αυτή. Σιγά σιγά. Προσπάθησε να μην χάλασε το σχήμα, δηλαδή να το ακολουθείς από εδώ που ξεκινάει, το σηκώνεις μετά λίγο και στρίβεις όμως την πελεπούδα. Δουλεύεις με την επιφάνεια όλη της πελεπούδας και στρίβεις μέχρι να μπει μέσα. Σιγά σιγά εκεί πέρα τώρα, μπράβο, πίεσε εκεί πέρα λίγο να μπει προς τα έτσι, μπράβο, πολύ ωραία. Και σιγά σιγά ξαναπλάβει και κάνει αντίστροφα την κίνηση. Εντάξει, δεν πειράζει, σκούπισε το και ξανακάνω. Δεν είναι λάθος. Άμα σε τρομάζει, μπορείς να το κάνεις και με μονομένες κινήσεις, δεν είναι για να κάνεις με μία. Αντίστοιχα προς τα έξω. Μπράβο, αυτό. Να γίνει ομοιόμορφο αυτό το σβήσιμο. Αλλά με την επιφάνεια. Δηλαδή σου κάνει χαρακές. Ναι, μου φαίνεται. Φέρνει τα λεφτά, δεν πειράζει. Αυτό και. Το κάνω και μια πάνω τη. Από εδώ. Παλά, παλά. Πιέζω μέσα. Και επαναλαμβάνω μετά αντίστροφα. Βλέπεις. Και επειδή είναι ο αέρας από μέσα, δεν φοβάμαι τόσο πολύ να καταρρεύσει. Οπότε μπορεί να του πάρεις λίγο παραπάνω πίεση, οπότε έβαζα μετά να έρθει. Χαίρετε. Αμάν. Χαίρετε. Τι κάνεις. Τα τσιγάρα είναι τα πράγματα. Τα τσιγάρα. Όχι, δεν ξέρω ποιον είναι. Απλά ήταν στην προηγική κατάβαση μέσα αυτό. Ναι, ναι, ο ιδέα, δεν ξέρω. Νομίζω που είναι δικά σας. Όχι, δεν είναι δικά μου, δεν καπνίζω εγώ. Τι λοιπόν, ωραία, ξανακάντω. Από έξω προς τα μέσα. Σιγά, σιγά. Μπράβο.
Όχι, δεν είναι έσχυρο. Μπράβο, βλέπεις τώρα που ζεις την γραμμή. Μπράβο, πολύ ωραία, σιγά σιγά. Εσύ τι έχεις φτιάξει όλα αυτά εδώ. Ναι, ε? Ναι, εγώ και το γέννη. Μπράβο, και τώρα ξανά αντίστροφα προς τα έξω, σιγά σιγά πάλι. Σιγά σιγά, πρέπει να πάει στον έλεγχο. Και τι λίγο είναι αυτό. Πυλός. Ε? Πυλός. Από τι δηλαδή. Πυλός είναι, είναι το υλικό έτσι λέγεται. Άργυρος. Α, και πέρα το αγοράζω δηλαδή. Ναι, το δουλεύει. Δεν το ψήνει αυτό. Για να το πει. Μπράβο. Αυτό είναι. Λοιπόν, θέλω μόνο λίγο τώρα κάτω να μου σβήσει ακόμα τη γραμμή. Και είναι έτοιμο. Και μετά μόλι το τελειώσουμε από εδώ, το γυρίζουμε ανάποδα όταν έχει στεγνώσει λίγο και το στρογγυλοποιούμε και από την κάτω που βάζει. Κάτι το έχω πέσει τροχό. Λοιπόν, τώρα κάνε το όπω κάναμε στην αρχή. Μπράβο, αυτό. Να σβήσει λίγο ακόμα τη. Μπράβο. Λίγο ακόμα. Εκεί. Τέλεια. Σβέστε τώρα. Εγώ νομίζω αυτά τα φέτα σε κανένα εργοστάσιο μεγάλο, γιατί το έχει δει. Όχι, εδώ πέρα τα πιέζουμε όλα. Απάντη το. Είδες. Λοιπόν, τώρα, εσένα σ' αρέσει έτσι ή θες να σφίξουμε λίγο να γίνει πιο στρογγυλό ακόμα. Δηλαδή να γίνει λίγο πιο φθηνά, δεν είναι πιο ψυχοτό. Ωραία, οπότε τα αγκαλιάζεις και τους φύγεις λίγο. Με τα χέρια σου. Και μετά ξαναπερνάμε λίγο το... Με αυτό να σβήσουμε τις δαχτυλιές. Αγκαλιάζεις εδώ πέρα. Θέλεις και σου φύγεις τα παλάτα μου. Τριγωνάκι. Ναι, όπως κάνουμε κανονικά. Εκεί, στη μέση, μην ανέβεις πάνω όμως. Μπράβο, εκεί. Σιγά σιγά. Μπράβο, και απελευθέρωσέ το τώρα. Μπράβο. Βλέπεις. Αχόμορφο. Είδες. Τώρα σβήστε λίγο ακόμη με το με τις δαχτυλιές σου με το πελαγούδι μας και είμαστε εντάξει. Κάτω ή... Έτσι. Όλοι τώρα. Όπως κάναμε πριν. Μπράβο. Σιγά σιγά. Ένα μία προς τα πάνω. Μπράβο. Όλοι ωραία. Λίγο ακόμα ξανακάνω το κουτάρι για να σβήσει να γίνει στρόγγυλο. Που κάνει μέσα, δεν χρειάζεται. Και αυτό το βερνίζει μετά δεν χαλάει ποτέ, ε. Όχι, είναι γυαλί αυτό πάνω. Σπάει μόνο. Ναι, αν θες κάτω σπάσει. Όχι, αυτό που γυαλίζει τώρα. Ναι, αυτό είναι γυαλί. Επίστρωση. Ψήνεται αυτό και λιώνει το γυαλί και είναι όπως το γυαλί του κανονικού. Α, ναι. Σιγά σιγά. Πίεσε το λίγο πέρα για να σβήσει την... αυτή τη γωνία. Ωραία τέχνη πάντως είναι αυτά. Είναι από τις πιο αρχαίες τέχνες. Ποια αρχαία, στάξει. Τέλεια, δεν το κάνεις άλλο. Τέλεια. Βλέπεις που έχει πιο στρόγγυλο και πιο σκοτό. Λοιπόν, τώρα αυτά, σταματώ τον τροχό σου λίγο κιόλα. Αυτά τα φτιάξατε σήμερα τα δύο. Ορίστε. Τα δύο τα φτιάξατε σήμερα. Αυτά τα φτιάξατε χτες. Και... Μαθήτρια. Και είναι μαθήτρια. Και αυτό είναι μαλακό τώρα. Ναι, μαλακά είναι. Ακόμα ναι, αυτά θέλουν τουλάχιστον μια εβδομάδα να στεγνώσουν. Α, μόνο, πρέπει να στεγνώσουν μόνο στο σιγά-σιγά. Στον αέρα στεγνώνουν και μετά το ψήνουν. Λοιπόν, είναι το λόγο μας. Οπότε θα ευχαριστούμε μετά. Ωραία. Ναι, έχει πιάσει τώρα καλή βροχή. Λοιπόν, ξεκινάμε πάλι τώρα να το κόψουμε. Πρώτα με τη λεπτή τριχιά, μετά με την πιο χοντρή. Αλλά δεν πρέπει να κάνει έτσι αριστερά δεξιά. Αλλά δεν πρέπει να κάνει ή δεν πρέπει να κάνει. Όχι, όχι, δεν πρέπει. Συνέχισε σταθερά. Λίγο ακόμα. Αυτό είναι. Άστο εδώ πέρα. Και αυτή. Πρώτα τέρα το με αυτό η μία. Για να μας γλιστρήσει και φύγει. Δηλαδή αυτό κολλάει τώρα και δεν ξεκολλάει, ε. Δεν του ζώνει πάνω. Το κολλάκι. Τώρα παίρνω τα μια φορά αυτό και το βγάζω. Αν δεν πειράζει μέσα μόνο τις λατσιές. Ωραία. Ναι, από μπροστά κάνω το σκόρσο προς εσένα λίγο, να ξεκολλήσει από τη βάση. Από τη βάση να θυμάσαι. Αν δεν κουνάει, ξαναπερνάς την τριχιά.
σιγά σιγά, πολύ ωραία. Κοίτα πώς έχει μία από κάτω. Όχι, μας πεγράζει, γι' αυτό παραπάνω στη βάση, να είναι πιο κακιά. Ο καθιστήριος εδώ πέρα, και όσο πρόκειται το χέρι σου πάνω, το χέρι σου πλάτη. Αυτό είναι. Επίθετο. Ναι. Και όσο το σπρώχνεις, το σηκώνεις κιόλας το πρόβλημα. Σπρώχνω και σήκω. Αυτό είναι. Κατάλαβε. Θέλω να το πω. Α, να μυστήσω. Βλέπει με έτσι βαρούσκο. Αυτό είναι βαζάκι. Αυτό τώρα. Θα πρέπει να γυρίσει, ε. Μόλι τελειώσει λίγο το γυρίζουμε, αλλά. Σήμερα δεν το κάνουμε. Όχι, αυτό το κάνουμε αύριο. Θα τραβήξει λίγο, τώρα είναι πολύ μαλακό, θα στραβώσει. Λοιπόν, σε αυτά πάντα πρέπει να κάνουμε όταν τα κλείνουμε και κλείνουν αεροστεγό. Πρέπει πάντα να κάνει μια τρυπούλα για να βγαίνει ο αέρας όταν στεγνώσει. Γιατί αυτό ο πυλός όταν στεγνώνει και εξατμίζει το νερό, πάντα τραβάει λίγο και μικραίνει. Οπότε, εάν δεν του έχει μια τρυπούλα για να φύγει ο αέρας που είναι μέσα, επειδή ακριβώς δεν συμπιέζει το αέρας, θα σου κάνει μια ρογμή από μόνο του και θα βγει ο αέρας από το θέλει. Οπότε, λοιπόν, που κάνουμε μια τρυπίτσα, συνήθως την κάνουμε στο πλάι εδώ πέρα, και μπορεί να τη σβήσουμε κιόλας μετά όταν είναι. Βάζουμε λίγο νερό στο. Έτσι. Πάρει λίγο εργασία. Τέλος, κολλάει πάνω. Την τρυπούλα τώρα μόλις στεγνώσει, μπορώ να τη σβήσω. Αλλά πρέπει να υπάρχει για να μπορεί να βγει ο αέρας, να έχει διέξοδο.